κύριος Καμπάτσικας Θανάτης. Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε το παλμαρέ των δύο αθλητών που υπάρχει μια διαφορά εδώ. Βλέπουμε 11 αγώνες, ναι ακριβώς, έναντι 35. 11 αθλητές στην κόκκινη γωνία, 35 στην ναι, ναι, ναι. Το Μαρσέλ το γνωρίζω βέβαια με περισσότερους αγώνες kickbox. Σίγουρα όταν οι αγώνες είναι τόσο περισσότεροι, η εμπειρία λογικά ανεβαίνει. Έτσι, πολύ ωραία. Αυτό, μέσα έξω, πάμε. Αλλά αν από τους 11 οι περισσότεροι είναι πυγμαχικοί, ο Ρατίδη μπορεί να του δίνει ένα πλεονέκτημα. Θα τα δω όλα στην πορεία. Για την ώρα τον βλέπουμε ίσως λίγο πιο κινητικό από τον αντίπαλό του, τον αθλητή με τα κόκκινα γάντια, Θανάση τον Μουρατίδη. Σωστά. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει κάτι για την εξέλιξη. Μια υπεροχή, ναι, σε καμιά περίπτωση. Αλλά όπως είπα και πριν, ο ψηλότερος αντίπαλος θέλει την απόσταση, θέλει να κινείται συνέχεια. Ο κοντύτερος θέλει να πλησιάσει κοντά, να τον πιέσει στα σκοινιά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να τον πετύχει πιο εύκολα. Αυτά είναι στάνταρ χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το σωματότυπο του κάθε αθλητή. Παρατηρούμε το εθνόσημο στο σορτσάκι του αθλητή στη μπλε γωνία, ναι, του Μαρσέλ. Μπράβο. Και τα χρώματα της γαλανόλευκης του άλλου, πράγμα που σημαίνει ότι αγαπούν τη χώρα τους. Πάμε για δεύτερο γύρο. Βασίλη, δεν είδαμε κάτι στον πρώτο γύρο από κανέναν από τους δύο αθλητές. Ήταν αρκετά αναγνωριστικοί. Δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα την απόσταση ο ένας με τον άλλον. Να, όπως βλέπουμε τώρα, αρκετά χτυπήματα βρίσκουν αέρα. Οπότε δεν νομίζω ότι είχαμε καμιά υπεροχή από καμιά από τις δύο γωνίες. Παρ' όλα αυτά, τολμώ, δάσκαλε, να πω ότι η κόκκινη γωνία, η αθλητή τη κόκκινη γωνία, πατάει ίσως λίγο καλύτερα στα πόδια του. Ναι, σωστά, είναι λίγο πιο δραστήριος, αλλά δεν έχει πάρει σημεία και πραγματικά αυτό αναγκαστικά δεν το βάζει μπροστά. Δεν είναι ότι και πίσω σίγουρα. Τώρα στις τελευταίες τους επιθέσεις βρήκανε λίγο ένας με τον άλλον στόχο, χωρίς να καταφέρουν όμως καθαρά χτυπήματα. Με
ένθερμους στους προπονητές, στους γονείς τους. Εκμεταλλεύονται κάθε δευτερόλεπτο. Μα θέλουν να ξεσηκώσουν τους αθλητές τους, γιατί πρέπει να αρχίσουν να παρουσιάζουν ουσία. Μικράει την απόσταση του Παπαγεωργίου και και τη χάνει. Και τη χάνει όμως, γιατί διάλεξε λάθος τύπημα. Πήγε και ένα άπεργα στο κεφάλι, που κοντινό χτύπημα, πολύ δύσκολα να βρει στόχο. Με αυτό που έκανε. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, ούτε ο Μουρατίδης όμως εκμεταλλεύεται την απόστασή του, που τον πλεονεκτεί στο ύψος και στην απόσταση. Ο Μαρσέλ αυτή τη στιγμή πέρασε πραγματικά ίσως και τα πρώτα σημεία στο Μουρατίδη. Που ξαναλέμε, με τα ίσια τα direct που πλεονεκτεί πολύ, ο Μουρατίδης δεν έχει καταφέρει να πάρει σημεία. Και έτσι με μεμονωμένα χτυπήματα, λίγο δύσκολα να πάρει σημείο. Καθαρό χτύμα δεξί του Μουρατίδη. Πολύ δυναμικό το ξεκίνημα του Μουρατίδη. Σίγουρα αφυπνίστηκε από τον προπονητή του ότι πρέπει να μπει στην ουσία. Και πραγματικά βλέπουμε ένα διαφορετικό αθλητή από ό,τι είδα τους δύο πρώτους γύρους. Αρκεί να το ελέγξει για να μην παρασυρθεί. Μια απάντηση από τον Μαρσέλ. Πήρε το σημείο του πίσω όμως ο Μουρατίδης. Άρχισε να αλλάζει γωνίες. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο συγκροτημένο στο παιχνίδι του πλέον. Τι ανέφερα πριν λήξει το προηγούμενο. Με ένα μεμονωμένο χτύπημα δεν μπορείς. Τώρα μπήκε και μέσα ο Μουρατίδης και δεν κάνει λιγότερο από 3 χτυπήματα. Και εκεί πέρα το δεύτερο, το τρίτο βρίσκει στόχο. Σαν να σε άκουσε. Μάλλον τον προπονητή το άκουσε. Που είχε την ίδια άποψη. Έτσι, μπράβο. Οπότε ανέβηκε και το θέαμα πραγματικά και η εικόνα του αγώνα διαφοροποιήθηκε στον τρίτο γύρο. Φύγουν τα δόντια τώρα οι αθλητές όσο περνά. Σίγουρα τώρα, μπράβο, πιο έξυπνα λίγο ο Μουρατίδης. Δεν έχει πια την έπαρση των πρώτων λεπτών. Πήρα αρκετά σημεία. Κάποιες προσποιήσεις που κάνει. Σωστά. Κάνει μετρημένα χτυπήματα πέρα για κινήσεις. Έστω και η σύγχυση που θα προκαλέσει τον αντίπαλό του είναι προς όφελος. Οπωσδήποτε. Αλλά γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο συγκροτημένος, γιατί ξέρω ότι έχει και τέταρτο γύρο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Βλέπουμε τον Παπαγεωργίου εγκρατής. Είσαι παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Ναι, δεν ξέρω πώς τον επιτρέπει η φυσική του κατάσταση. Πριν λίγο βέβαια αντέδρασε και πέρασε κάνει δύο χτυπηματάκια κοντινά.
Εικάζω ότι στον τέταρτο γύρο θα πρέπει να μπει ο Παπαγεωργίου ο Μουρατίδης, όπως και στον τρίτο. Αν το κάνει αυτό, βάζει σοβαρή ψηφιότητα για την νίκη. Έτσι, και αυτό που είπα κάνει όντως. Τώρα που έχει δυνάμεις. Ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον ο Παπαγεωργίου έχει το πιο θερμό κοινό. Ναι, όντως. Αλλά δεν παίζει το κοινό μες στο ρίγκ, είναι μόνος του Βασίλη. Σαφώς παίρνει την ενθάρρυνση και την τόνωση από τον κόσμο του. Αλλά πολύ ωραίο εσκίφ, πολύ καλή αποφυγή από τον Μουρατίδη, που επέφερε και κροσέ στο σώμα του Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι σκληρός αθλητής, το γνωρίζω. Δεν θα καταλήψει εύκολα, θα δώσει τη μάχη του μέχρι το τέλος, είναι σίγουρο αυτό. Βλέπουμε ανταλλαγή χτυπημάτων. Straight χτυπήματα. Πολύ ωραία. Ο Μουρατίδης εξακολουθεί να δουλεύει αρκετά καλά τη μέση του και έχει αποφύγει αρκετά χτυπήματα. Πρέπει να δουλέψει λίγο έξυπνα για μένα ο Μουρατίδης τώρα. Πρέπει να μείνει λίγο στην απόσταση. Υπερέχει στα σημεία. Δεν πρέπει να ρισκάρει κοντινά χτυπήματα που πιθανόν να έρθει κάποιο βαρύ. Πιέζει βέβαια. Είναι εμφανής η κούραση και στους δύο αθλητές. Απόλυτα λογικό βέβαια. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορεί ο αθλητής να κατεβαίνει ξεκούραστος μετά το τέλος του αγώνα. Αυτό είναι λάθος. Ένα ξέσπασμα του Παπαγεωργίου. Έτσι ο Μαρσέλ είναι σκληρός αθλητής. Πολύ ωραία, μπράβο. Εγωιστικός, μπράβο. Μέχρι το τέλος έγινε η μάχη. Μπράβο. Υπέροχοι αθλητές. Καρό, κόκκινη. Για να δούμε. Ανοξείδωτες λαβές, πανίδης, συστήματα αλουμινίου.